σε όλα τα σχολεία, για να μην πω σχεδόν σε κάθε τάξη και υπερβάλλω, αλλά σε όλα τα σχολεία έχουν και περιστατικά βίας, μικρά ή μεγάλα. Αυτή η σκληρή πραγματικότητα με την παραδοχή της να πληγώνει οδήγησε την Ένωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καλαμάτας να ανοίξει τα φτερά της, να απλωθεί στην κοινωνία και να πραγματοποιήσει το πρώτο παμπελοποννησιακό φεστιβάλ με χαρακτηριστικές τις επισημάνσεις των ειδικών κατά του σχολικού εκφοβισμού, καθώς τα φαινόμενα στο νομό είναι πολλά. Είναι πιο έντονο τον τελευταίο καιρό και είναι... Μπορείς να το ξεχωρίσεις πολύ εύκολα ότι τον τελευταίο καιρό μετά τον COVID τα παιδιά χάσανε την επαφή, ήταν σε έναν υπολογιστή, τώρα που ξανά ήρθαν πάλι σε αλληλεπίδραση το ένα με το άλλο, όχι μόνο στα σχολεία και σε αθλητικές δραστηριότητες που έχουν και στα απογεύματα όταν βγαίνουν μόνα τους δηλαδή έξω, έχουμε περιστατικά λίγο δύσκολα. Συχνά στη σχολική κοινότητα υπάρχει μια διαμάχη ανάμεσα στον πολιτισμό που φέρει η οικογένεια μέσα από την παιδαγωγική της και στον πολιτισμό που έχει το ίδρυμα, το σχολείο, ο θεσμικός του ρόλος και πώς αυτό εκπροσωπείται μέσα από τους καθηγητές. Έτσι λοιπόν, αν μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα, θα βλέπαμε ότι μέσα στην οικογένεια έχουμε ενδογενειακή βία. Θεωρώ πολύ σημαντικό το θέμα των συναλλαγών στους κοινοτικούς σταθμούς, στην κοινότητα. Υπάρχει τίποτα που δεν έχει βία μέσα στην καθημερινότητά μας πια. Κατά τα μούτρα σου! Θα πρέπει να ντρέπεσαι, ρε βλάκα! Θα δείξω σε όλους για τσιγαφτίση μου και ξύλο! Όπως σημείωσε η κυρία Δροσινού Κορέα, παρουσιάζονται στοιχεία που συγκλονίζουν, ένα στα 100 παιδιά κάνει απόπειρα ή τελικά αυτοκτονεί, με χαρακτηριστικές τις συμβουλές από την αστυνομία, κυρίως προς τους γονείς, καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο πολυπαραγωγικό. Πρέπει να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι και η σύνθεση της καθημερινότητας, της οικογένειας, μπορεί να παίξει το δικό της ρόλο. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Θα πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και τους άλλους παράγοντες. Βλέπε διαδίκτυο, βλέπε φίλους, βλέπε την καθημερινότητα του παιδιού, βλέπε την τηλεόρασή του, βλέπε το τι σημαίνει στη σύγχρονη πραγματικότητα. Φανταστείτε, ας πούμε, τώρα τα παιδιά μας, τα παιδιά της εφηβείας, σε τι συνθήκη έχουν ζήσει την τελευταία δεκαετία. Έχουν ζήσει σε μια συνθήκη όπου φοβούνται να πάσα στιγμή ότι οι γονείς τους θα μείνουν άνεργοι, ότι μπορεί η οικογένεια να μείνει χωρίς εισοδήματα και αργότερα, αμέσως μετά, έρχεται μια άλλη, ακόμη πιο φοβική κατάσταση, όπου τα παιδιά τρομοκρατούνται ακόμη και από τον διπλανό τους. Τι λέει? Μην τον πλησιάζεις και μη σε πλησιάζει, γιατί μπορεί να κινδυνεύει και η ασφάλειά σου. Δηλαδή, ας μην παραξενευτούμε ότι ένα παιδί μπορεί να γίνεται δράστης ακριβώς επειδή είναι θύμα τέτοιων πιεστικών καταστάσεων. Οι συμβουλές προς τους γονείς, κυρίως σημαντικές, όπως και οι παράλληλες δράσεις στο πλαίσιο του διήμερου φεστιβάλ της Ένωσης, που αφήνει μια μεγάλη παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Γράφεται η ιστορία ενός νέου θεσμού, του πρώτου πανπελοποννησιακού φεστιβάλ γονέων και κηδεμόνων. Είμαστε σε επαφή συνέχεια με συλλόγους γονέων, με συλλόγους διδασκόντων, με ενώσεις σε άλλους νομούς και θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πραγματικά ένα κομμάτι αναπόσπαστο της κοινωνίας Καλαμάτας.